Στη Λάρναγα, στο Σταύρο Χαλισάβα. Σταύρο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Σταύρο. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, από την Λάρναγα. Το πρώτο μας θέμα από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη χθες δυνάμει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση 24χρονος κάτοικος Λάρναγας για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνόμενη υπόθεση κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Η διερεύνηση της υπόθεσης άρχισε μετά από πληροφορία που λήφθηκε στην αστυνομία από την Europol, σύμφωνα με την οποία συγκεκριμένος χρήστης πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ανέβασε στο διαδίκτυο 3 αρχεία βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Από τις εξετάσεις του κλάδου δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της αστυνομίας εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον του 24χρονου. Ενώ χθες το πρωί διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του στη Λάρνακα, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ως τεκμήρια 2 κινητά τηλέφωνα και ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. Εναντίον του 24χρονου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, δυνάμει του οποίου συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση για διευκόλυνση των ανακρίσεων. Να αναφέρουμε πως ο κλάδος δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος της αστυνομίας συνεχίζει τις εξετάσεις. Και να πούμε και μια κουβέντα για την επιδημιολογική εικόνα που παρουσιάζει η επαρχία μας, Σταύρο, κυρίες και κύριοι. Χθες στη Λάρνα καλύφθηκαν 8.330 δείγματα και εντοπίστηκαν 173 θετικά αποτελέσματα, ενώ στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης μας νοσηλεύονται 35 ασθενείς με κορονοϊό, οι 30 στον θάλαμο COVID και οι 5 στη μονάδα αυξημένης φροντίδας. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή σήμερα, καλή συνέχεια.